Άνοιξε τις πύλες της η έκθεση με τίτλο «Ιστορία της Κρήτης» μέσα από τον τοπικό τύπο που πραγματοποιείται στο μοναστήρι της Κουβερνιώτισσας στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου. Μέσα σε μια περιοχή και σε ένα πολύ εμβληματικό χώρο που πρώτη φορά επισκέπτομαι, όπου μέσα σε μια μικρή, κάνοντας μια μικρή μόνο βόλτα, ξεδιπλώνεται η ιστορία, ο πολιτισμός, η λαογραφία, η ορθοδοξία, ο εθελοντισμός, η ευεργεσία. Όλες αυτές οι έννοιες που είναι εν ελλείψη στα χρόνια μας. Μια πραγματικά αξιέπαινη και εξαιρετική δουλειά, η οποία αναδεικνύει και τον τοπικό τύπο, τον τύπο της Κρήτης, και αναδεικνύει και την ιστορία της Κρήτης. Γιατί ξέρετε, ο τύπος όλων των χωρών και ο τύπος όλων των περιοχών πάει παράλληλα με την ιστορία της χώρας. Στο χώρο της Ιστορικής Μονής, σε μια εξαιρετική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ξεναγηθούν στους χώρους της έκθεσης, αλλά και να μάθουν για την ιστορία του κρητικού τύπου. Μέσα σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, μια έκθεση για την ιστορία της Κρήτης μέσα από τον τοπικό τύπο είναι σαν να είναι στον φυσικό της χώρο, σωστά? Σαφώς, διότι η εφημερίδα μπορεί να είναι μια εφήμερη έκδοση, όμως μετά την πάροδο των χρόνων γίνεται ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Μέσα από αυτά μπορούμε να δούμε αφιλτράριστη την είδηση και χωρίς παρεμβάσεις και μεγεθυντικούς φακούς. Ο πανεθνικός τύπος ασχολείται με τα μεγάλα, με τα αθηναϊκά. Η Αθήνα δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι γύρω-γύρω. Mm. Η Κρήτη με όλη αυτή την ιστορία που έχει και τις 100 επαναστάσεις της είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας, την οποία αντλούμε από τις εφημερίδες της εποχής. Διοργανωτές και επισκέπτες, μιλώντας για τον τοπικό τύπο, στάθηκαν στη σημαντικότητα του ρόλου του στην καταγραφή της πραγματικής ιστορίας. Τύπος και δύο, τοπικός, ο περιφερειακός τύπος, που όχι απλά αποτελεί κομμάτι της ιστορίας ή καταγράφει την ιστορία, αλλά πολλές φορές την παράγει κιόλα στην ιστορία. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο. Όλοι οι τόμοι των εφημερίδων κυρίως αποτελούν ιστορικά κοιμήλια και έναν χώρο όπου υπάρχει ένας θησαυρός γνώσεων, των οποίων μπορεί ο μελετητής, ο ερευνητής, ο σπουδαστής, ο μαθητής, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, να μάθει πολλά πράγματα και λεπτομερή για την ιστορία του τόπου του. Ο τοπικός τύπος παίζει αυτό το ρόλο, είναι από τους κυριότερους ρόλους που παίζει ο τοπικός τύπος, γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε τα νέα τα οποία θα περάσουν, μετά γίνουν παρελθόν και γίνεται ουσιαστικά ιστορία. Είναι η καταγραφή της ζωής, της καθημερινότητας. Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερη αξία του περιφερειακού τύπου είναι για μας το σημείο αναφοράς, είναι κεντρικός πυλώνας των πολιτικών μας, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του περιφερειακού τύπου, τις ιδιοκτησίες, τους εκδότες, τους δημοσιογράφους φυσικά και όλους τους εργαζομένους, να εξακολουθήσουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πολιτικές να εδραιώνουμε την δεσπόδουσα και τόσο σημαντική του θέση. Οι εκδηλώσεις στην Κουβερνιώτισσα συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Χερσονήσου, την Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών, η Κουβερνιώτισσα, και θα διαρκέσουν έως και τις 20 Ιουλίου. Χρόνο με το χρόνο κλιμακώνεται ποιοτικά η διοργάνωση όλων αυτών των εκδηλώσεων, αλλά το κυριότερο είναι ότι υπάρχει μια κυψέλη δραστηριότητας εδώ, όπου η παράδοση, ο πολιτισμός, η ανάδειξη μνημείων γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Η δική μας συμμετοχή είναι σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την παραχώρηση κάποιου αρχαιακού υλικού, ανάμεσα στα οποία είναι και δημοσιεύματα εποχής που αφορούν την Κρήτη όμως, αλλά επίσης και δύο σημαντικά κοιμήλια τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο μας. Πρόκειται για μια επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και το έγγραφο με το οποίο προσκαλείται από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας του 1827 ο Ιωάννης Καποδίστρια να έρθει και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Απόψε, μάλιστα, οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στο μεγάλο κριτικό, τον Νίκο Καζαντζάκη, όχι όμως ως συγγραφέα και στοχαστή, αλλά ως δημοσιογράφο. Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε και τρισάγιος στον τάφο του Καζαντζάκη στο Μαρτινέγκο, ενώ ακολούθησε και κατάθεση στεφάνων.